Πυρετώδεις προετοιμασίες για τη φετινή τουριστική σεζόν στη σκιά του κορονοϊού, η οποία ξεκινάει επίσημα την 1η Ιουλίου και οι προκλήσεις είναι πολλές. Ενώ το restart για τον τουρισμό βρίσκεται πρώτων πυλών, το κυβερνητικό επιτελείο καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το άνοιγμα των συνόρων, με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά να επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Πέρα από οτιδήποτε άλλο προέχει το ζήτημα της δημόσιας υγείας, είναι ένα ζήτημα που δεν κάνουμε εκπτώσεις σε καμία περίπτωση και είναι ένα ζήτημα που περιβάλλει κάθε μας κίνηση και σε αυτή τη φάση στο άνοιγμα των συνόρων μας και των πτήσεων εξωτερικού σε όλους τους προορισμούς τουριστικούς της πατρίδας μας. Εν ώψη της έναρξης των αεροπορικών πτήσεων από το εξωτερικό, ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει ξεκινήσει να επισκέπτεται τα 18 περιφερειακά αεροδρόμια όλης της χώρας. Αύριο καταφτάνει σε Χανιά και Ηράκλειο, προκειμένου να συντονίσει όλες τις διαδικασίες ασφαλούς έναρξης της λειτουργίας των δύο αεροδρομίων. Μάλιστα, υγειονομικά κλιμάκια θα υπάρχουν στους αερολιμένες, ώστε να ενεργούν ελέγχους. Ξεκινήσαμε ένα διπορικό επισκέψεων και επιθεωρήσεων και αυτοψιών και στα 18 αεροδρόμια τα κύρια που ανοίγουν την 1η Ιουλίου, ξεκινώντας εδώ από τη Ζάκυνθο. Παρά το γεγονός ότι την Τετάρτη θα ανοίξουν τα σύνορα της Ελλάδας, οι πτήσεις απαγορεύονται για τις εξής χώρες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής δημοσιογραφικές πληροφορίες. Πρόκειται για τη Βρετανία, τη Σουηδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Ρωσία, το Ισραήλ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Την ίδια ώρα οι τουριστικοί παράγοντες της Κρήτης φαίνεται να κρατούν μικρό καλάθι για τη σεζόν που ξεκινά επίσημα σε λίγες ημέρες. Καλεσμένοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Νομού Ρεθύμνου και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας δηλώνουν ότι η τουριστική αγορά της Κρήτης κινείται σε αχαρτογράφητα νερά. Ο κλάδος ο τουριστικός είναι εξαιρετικά πληττόμενος και ιδιαίτερα τα άμεσα επαγγέλματα, όπως είναι τα τουριστικά πρακτορία, που είναι οι πρώτοι που λαμβάνουν αυτή την κρίση και οι τελευταίοι μάλλον που θα ορθοποδήσουν, όπως και τα ξενοδοχεία βέβαια. Κάθε μέρα βλέπετε ότι μπαίνουν άλλες οδηγίες, κάθε μέρα βλέπετε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Διακρίνω μια κατάσταση έτσι, ανησυχίας παντού, όπως και όλοι μας. Mm-hmm. Οπότε τα δεδομένα δεν τα έχουμε όλα για να πούμε πώς θα πάει η χρονιά, ούτε για να ελπίζουμε σε κάτι. Θύελλα αντιδράσεων και έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει ανάμεσα στους κριτικούς τουριστικούς παράγοντες η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά το σχεδιασμό φιλοξενίας τουριστών, οι οποίοι ενδεχομένως νοσήσουν με κορονοϊό. Εφόσον οι πόροι δεν είναι αρκετοί, αντί να μοιραστούν σε 4 νομούς, σε 4 ξενοδοχεία πολύ χαμηλής ποιότητας και υπηρεσιών, καλύτερα να είναι σε ένα, ούτως ώστε να έχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Χειμώνα θυμίζει εντωμεταξύ η κίνηση στην Αμουδάρα, όπως υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Είναι 26 Ιουνίου, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της πόλης, στην Αμουδάρα, τα ρολά είναι κατεβασμένα. Είναι χάλια, είναι σαν να είναι αυτή τη στιγμή χειμώνας, Φλεβάρης, Μάρτης. Δεν έχει καθόλου τουρίστες, δεν έχει καθόλου δουλειά. Οι κρατήσεις στην Κρήτη πάντως κινούνται σε ιστορικά χαμηλούς αριθμούς και δεν θυμίζουν σε τίποτα τον Ιούλιο άλλων ετών. Η κυβέρνηση με κεντρικό μήνυμα «Απολαύστε τη διαμονή σας, μείνετε ασφαλείς» προχώρησε στην έκδοση 9 οδηγιών για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.